Δεν ξέρω αν ακούσατε ότι ένα παιδί στην Αυστραλία, το οποίο επλέχθη μέσα στα δίχτυα της ροκ μουσικής, έφυγε από τους γονείς του, εισήλθε μέσα σε αυτά τα δίχτυα, έγινε μέλος αυτής της κακής ροπής των πραγμάτων και έφτασε στο σημείο να είναι όπως αυτούς οι οποίοι χορεύουν, τσιρίζουν, φωνάζουν, κάνουν κινήσεις όπως ο δαίμονας. Έβγαζε φωτιές από το στόμα του. Ξαφνικά όμως ο Παναγαθός Θεός το έπιασε από μέσα σε αυτήν την κατάσταση, το έβγαλε έξω και έγινε το ένας ομολογητής Χριστού. Και έβγαλε μία ταινία η οποία ονομάζεται «Σιρήνες». Αυτό το παιδί το αξίωσε ο Θεός, ήρθε από την Αυστραλία και κάθισε σε αυτό το βήμα το οποίο σας ομιλώ εγώ. Μας ομίλησε και μας είπε για το βίο του και τα λοιπά. Εκείνη όμως η ταινία την οποία έβγαλε έγινε το αφορμή. Πολλοί νέοι, όσοι την είδα, να φύγουν από αυτόν τον κατήφορον της αμαρτίας. Ήρθεν εδώ από την Αυστραλία, ανεβαφτίσαμε το μωρό του εδώ στον Άγιο Γεώργιο και επέστρεψε πίσω. Όταν επέστρεψε πίσω το παιδί αυτό, επέτρεψε ο Θεός και αρρώστησε. Η αρρώστια του ήταν φοβερή. Του έβγαλαν σχεδόν όλο το στομάχι. Μετά εκείνη η αρρώστια μετεφέρθη στα έντερα, από τα έντερα στους πνεύμονες, από τους πνεύμονες στον εγκέφαλο και από τον εγκέφαλο στον θάνατο. Προτού ξεψυχήσει όμως, μου έστειλε μία επιστολή την οποία εγώ θα σας διαβάσω, διότι θυμεί το πάντοτε τον Άγιο Γεώργιο, τον κόσμο και την αγάπη του κόσμου και σε αυτήν την τελευταία του επιστολή εκφράζει όλο το μεγαλείο της χάριτος του Θεού που τον επεσκίασε. «Σας χαιρετώ», λέγει, «με την ευκαιρία της επισκέψεως του εξαδέρφου μου στην Ελλάδα και στέλνω μία μικρή επιστολή για το πώς πηγαίνω με την υγεία μου. Σωματικός, όχι τόσο καλά. Είμαι πολύ αδύνατος και αισθάνομαι πάντοτε κουρασμένος. Αυτή την επιστολή μου την έστειλε την προηγουμένη που έκλεισε τα μάτια του. Το στομάχι μου πολλές φορές σαν να φουσκώνει και δεν δέχεται φαγητό. Η όρεξή μου καλή είναι, αλλά όπως ανέφερα το πρόβλημα είναι με το στομάχι μου. Θα συνεχίσω θεραπείες όσο μου είναι δυνατόν. Μου έχουν παρουσιαστεί και στο λαιμό τώρα κάτι σαν μπύλες που οι γιατροί λένε ότι είναι κακοήθης. Πνευματικός ο Θεός μου έχει δώσει όμως, εδώ εισερχόμεθα στην πνευματική ζωή του παιδιού αυτού. Πνευματικός ο Θεός μου έχει δώσει δύναμη, υπομονή να αντιμετωπίσω μέχρι τώρα όσα έχω περάσει. Προσεύχομαι νοερός όσο πιο πολύ μπορώ και αυτό μου δίνει ειρήνη. Γαλινεύει τη ψυχή του. Ξέρω ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Εάν θέλει να με πάρει νωρίς, το μόνο που ζητώ είναι να μην υποφέρω πάρα πολύ. Αλλά μας υπόσχεται ότι δεν μας δίνει περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Έτσι πολλές φορές σκέπτομαι ότι μπορώ να μην έχω πολύ καιρό ακόμη στην παρούσα ζωή. Ο Θεός να με ελεήσει. Εάν όμως το θέλει, μπορεί να μου δώσει και χρόνια. Πάντως εκείνος γνωρίζει. Αυτά ήθελα να σας γράψω και όπως πάντοτε να εύχεστε για μένα και για την οικογένειά μου. Να χαιρετήσεις τα αδέρφια, τα δικά μου πνευματικά αδέρφια στον Καρέα, στον Άγιο Γεώργιο. Να σας φιλάει πάντοτε ο Θεός
και μαζί με την Δέσποινά μας, την Πανεγία μας και όλους τους Αγίους. Έχω μεγάλον αγώνα στα χέρια μου και να πει στα αδέρφια μου να μην δυσμονούν στις προσευχές τους εμένα. Σε παρακαλώ. Σε αφήνω με την αγάπη του Χριστού. Ανδρέας Τσουμανέκας. Και έτσι την επομένη έφυγε. Εγώ εθεώρησα καθήκον μου αυτή την επιστολή να σας την διαβάσω, δια να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στην αμαρτία, την κόλαση, ευγήκε από εκεί, ομολόγησε το Χριστό και πήρε το στεφάνι της ομολογίας και μαρτύρησε και πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου χωρίς να γονγκίσει. Και τώρα βρίσκεται εκεί, στην αιώνιον ζωή, εκεί που είναι η αληθινή ζωή, που είναι ο Θεός.